Φίλες, φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Θάνος Κόκαλης, δημοσιογράφος, εδώ όπου σε λίγο θα δούμε και τα παρακάτω. Αποκάλυψη σοκ με αποδείξεις από δορυφόρο. Έτσι ήρθε η καταστροφή με την πλημμύρα. Έρχεται υποχρεωτικό χαράτσι. Ποιες παροχές κόβονται για να βγει ο λογαριασμός, το νέο κύμα ακρίβειας με αριθμούς. Τελεσίγραφο Μαρινάκη μέσω Οράνιας Τζίμα στο Μητσοτάκι. Η δημοσκόπηση που έδειξε την κατάρρευση, η διορία για τη ΔΕΘ και το μήνυμα για τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρεσιτάλ Μπέου στο Sky για να γλιτώσει και τον αγοραστό από ευθύνες. Ποιους αποκάλεσε απατεώνες και κοπρίτες. Τι κρύβει η επιστολή που έστειλε ο Ερντογάν στην Σακελαροπούλου για βοήθεια προς την Ελλάδα. Μην παριστάνουν μετά ότι δεν το ήξεραν. Ανταποκριτή φιλοκυβερνητικού τουρκικού καναλιού και της γραμμής Ερντογάν κατεβάζει Νέα Δημοκρατία στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Μέρα με τη μέρα αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής από την πλημμύρα, αλλά παράλληλα και η προσπάθεια των αρμοδίων να αποφύγουν τις ευθύνες. Για όσους παρόλα αυτά δεν αντιλαμβάνονται ούτε και τώρα τι καταστροφή βρήκε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο τις συγκεκριμένες περιοχές, οι οικονομικοί δείκτες εκτός των άλλων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ή παρανόηση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων, την ίδια στιγμή που οι πληγέντες έχουν να αντιμετωπίσουν πληγές που ξεπερνάνε και αυτές του Φαραώ. Μετά λοιπόν την πλημμύρα και τα φίδια που έκαναν και αυτά την εμφάνισή τους, σε αρκετές περιοχές σημειώνεται πλιάτσικο και διαρρήξεις, ενώ για την περισυλλογή των ζώων που δεν τα κατάφεραν, επενεύει ο στρατός υπό το φόβο ότι η μόλυνση μπορεί να περάσει στο σύνολο της διατροφικής αλυσίδας και να επηρεάσει έτσι ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, μετά την μήνυση που κατέθεσαν πληγέντες από τα Τρίκαλα, μήνυση κατέθεσαν και κάτοικοι της Λάρισας κατά παντός υπευθύνου. Όλους μας έτσι κι αλλιώς θα επηρεάσει το κύμα ακρίβειας που αναδύθηκε από την καταστροφή, με προβλέψεις που μιλάνε για αυξήσεις στα τρόφιμα ως και 55% και μάλιστα στην χονδρική. Ήδη στις χονδρικές τιμές της κεντρικής λαχαναγοράς της Θεσσαλονίκης οι ντομάτες παρουσιάζουν άνοδο κατά 36%, τα αγκούρια κατά 23%, τα κολοκυθάκια κατά 22% και τα λάχανα κατά 20%, με εκπροσώπους της αγοράς να καταγγέλουν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση σβήνει και γράφει τις παροχές που θα ανακοινώνονταν στην ΔΕΘ, αλλά ίσως να μην ανακοινωθούν έτσι ώστε να βγει ο λογαριασμός. Όπως δήλωσε ο σύμβουλος και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, εξετάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση των σπιτιών και ένα χαράτσι για να γεμίσουν τα ταμεία. Να υπενθυμίσουμε ότι με τις πυρκαγιές η κυβέρνηση είχε αποφασίσει αυτή την έκπτωση στον ένφια κατά 10% για όσους ασφάλιζαν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές. Το εγχείρημα αποδείχτηκε κοροϊδία, αφού το ποσό της έκπτωσης δεν έφτανε καν για ασφάλεια σπιτιού, ενώ για να επιτευχθεί η έκπτωση χρειαζόταν ένα ειδικό πακέτο ασφάλισης, πολύ πιο ακριβό από το απλό. Προφανώς λόγω αυτής της αποτυχίας και της αποτυχίας της κυβέρνησης να προστατέψει την περιουσία των πολιτών που πληρώνουν φόρους, θέλει τώρα να επιβάλλει υποχρεωτικά την ασφάλιση των σπιτιών. Να τα πληρώσουμε όλα δηλαδή πάλι εμείς. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίγουν σαμπάνιες ασφαλιστικές, όπως αυτή που παρουσία του Άδωνη εκβίαζε τους υπαλλήλους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να σταθεί συνταγματικά η υποχρεωτική ασφάλιση των κατοικιών. Σίγουρα όμως θα βρεθεί ο τρόπος εφόσον αποφασιστεί, όπως και το λεγόμενο πράσινο χαράτσι. Στα προβλήματα από την πλημμύρα προστέθηκε και η κατάρρευση της μεγάλης γέφυρας Παλαιοπύργου στην Αγιά Λάρισας. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε δει ήδη τα ρεπορτάζ και τις εικόνες. Και εδώ είναι που έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη, διότι η καταστροφή, όπως και οι υπόλοιπες που σημειώθηκαν από την πλημμύρα, αποδόθηκε στην ιστορική πλημμύρα, όπως την χαρακτηρίζουν τα γνωστά μέσα ενημέρωσης. Όπως όμως μου κατήγγειλε τηλεθεατής, παραθέτοντας και στοιχεία, η γέφυρα είχε σημαντικές ρογμές από άκρη σε άκρη ήδη από το 2011. Θέλω να δούμε μαζί αυτές τις εικόνες και μετά
θα τις συγκρίνουμε με αυτές που έδειχναν τη γέφυρα ενώ έχει καταρρεύσει, δηλαδή εν έτη 2023. Σύμφωνα με τις εικόνες του δορυφόρου της Google και την γνωστή λειτουργία Street View, αποδεικνύεται με αποτύπωση από το 2011 ότι η συγκεκριμένη γέφυρα είχε σημαντικές ρογμές από άκρη σε άκρη. Εγώ τουλάχιστον μέτρησα 3 και ευχαριστούμε πολύ και τον τηλεθεατή για τα στοιχεία και την καταγγελία. Χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα βελάκια της εφαρμογής, σας επισημαίνω και τις ρογμές που, όπως φαίνεται, είχαν καταστήσει από τότε τη γέφυρα ετοιμόρροπη στην πρώτη δυσκολία. Πώς αποδεικνύεται όμως ότι αυτές οι ρογμές από το 2011 παρέμειναν και δεν έγινε καμία παρέμβαση αφήνοντας τη γέφυρα στον κίνδυνο κατάρρευσης και με μία απλή βροχή? Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τη γέφυρα να έχει σπάσει σε κομμάτια, διακρίνεται τουλάχιστον μία από τις ρογμές από αυτές που είχε καταγράψει ο δορυφόρος το 2011, φίλες και φίλοι, και δείξαμε στην αρχή. Οι υπόλοιπες ρογμές που είχαν καταγραφεί πριν 12 χρόνια, πιθανότατα, από όσο μπορώ να διακρίνω τουλάχιστον, ήταν και αυτές που εξελίχθηκαν σε σπάσιμο. Τα ρεπορτάζ όμως επέμεναν να μιλάνε για κατάρρευση που προκάλεσε η πρωτοφανής και ιστορική πλημμύρα, χωρίς να ασχοληθούν με το ιστορικό της γέφυρας που φέρνει και τις ανάλογες ευθύνες. Νομίζω το πιάσατε. Ας ψάξει λοιπόν η εισαγγελία με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς συνέβη και ποιος φταίει σε κάθε περίπτωση, και για τη συγκεκριμένη ελπίζω με την αποκάλυψη που κάναμε να συνδράμαμε για να βγει η αλήθεια στο φως, αλλά και να μάθουμε τις πραγματικές ευθύνες. Για αυτές τις ευθύνες έδωσε νέο ρεσιτάλο Αχιλλέας Μπέος στο Sky με αφορμή την διαμάχη με ομάδα της ΚΝΕ που καθάριζε από τις λάσπες δρόμου στο Βόλο. Ο Δήμαρχος, κάνοντας γενίκευση, χαρακτήρισε ως απατεώνες και κοπρίτες όλους εκείνους που μέσα στην καταστροφή αναζητούν ευθύνες αντί να πάρουν ένα αυτιάρι να βοηθήσουν. Άκου να δεις, Δήμαρχε, γιατί μπορώ να μιλήσω κι εγώ έτσι όπως μιλάς. Όχι βολιώτικα, αλλά λιμανιώτικα. Είμαι κι εγώ αυτά που είπες? Επειδή ως δημοσιογράφος αναζητώ ευθύνες για την καταστροφή? Εσείς δηλαδή τι ακριβώς είστε που όλη μέρα εμφανίζεστε στα κανάλια και στις κάμερες κάνοντας σοου τύπου τους, ενώ ο Βόλος μετά από τόσες μέρες δεν έχει ακόμα πόσιμο νερό? Το νόημα όμως είναι άλλο. Ο Αχιλλέας Μπέος με αυτή την τακτική του προσπάθησε να αποκρούσει τις όποιες ευθύνες προκύπτουν ή θα προκύψουν, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για να προστατέψει και τον αγοραστό, ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Μία καινούρια γέφυρα έπεσε ενώ μία παλιά κράτησε. Ο αγοραστός φταίει? Μην τρελαθούμε, άλλος κάνει τις μελέτες, άλλος τις κατασκευές. Ο αγοραστός χρηματοδοτεί, είπε ο Μπέος στο Sky. Μία ερώτηση θα μου επιτρέψετε ακόμα, κύριε Δήμαρχε. Εγώ που δεν έχω φτιάρι, γιατί ως δημοσιογράφος ερευνώ τις ευθύνες, με όλα αυτά τα συνοδευτικά που είπατε, μετά την αποκάλυψη που κάναμε για ρογμές που υπήρχαν σε συγκεκριμένη γέφυρα από το 2011, μήπως γνωρίζετε επί τόσα χρόνια τι έκανε η περιφέρεια? Τελεσίγραφο μέσα από το Μέγκα και δια της Ράνιας Τζιμ, αλλά και των υπολείπων μέσων που διαθέτει, έστειλε ο Μαρινάκης στο Μητσοτάκη. Στο Μέγκα παρουσιάστηκε μια δημοσκόπηση κόλαφος που αποτυπώνει την κατάρρευση της κυβέρνησης μέσα σε λίγους μήνες από την εκλογή της, και όχι μόνο λόγω της πλημμύρας. Το βασικό πρόβλημα των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια και το οικονομικό, με το 66% να δηλώνει συνολικά για όλα τα ζητήματα ότι η κυβέρνηση κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Όσο έπαιζαν αυτά τα στοιχεία, με το ζόρι ακούστηκε η φωνή του Πρεντεντέρη, που έμοιαζε περισσότερο με άγαλμα στην οθόνη, ενώ άλλες φορές τον έχουμε συνηθίσει να κοντράρει ασύστολα τη Ράνια Τζίμα, υπερασπιζόμενο στην κυβέρνηση. Στη συνέχεια, η ίδια δημοσκόπηση έδειξε νούμερα και για τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι, παρά το γενικό προβάδισμα της Αχτσιόγλου, ο Κασελάκης προηγείται σε άλλα σημεία, τα οποία μπορούν κάλλιστα να τον αναδείξουν νικητή και νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, άρα και αντίπαλο δέος για το Μητσοτάκη. Κάπου σε αυτό το σημείο ήταν που ο Πρετεντέρης βρήκε ξανά τη λιαλιά του και είπε τα δικά του. Γνωστή ενημερωτική ιστοσελίδα, επίσης ιδιοκτησίας Μαρινάκη, πήρε τη σκυτάλη από τη δημοσκόπηση και στο τέλος του σχετικού άρθρου έγραψε το εξής: την ώρα που τα σχέδια της κυβέρνησης για παροχές πάνε πίσω και η επενδυτική βαθμίδα δεν μεταφράζεται σε άμεσο θετικό αντίκτυπο, μένει να δούμε, προσέξτε τις φράσεις, πώς θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο να γυρίσει το κλίμα.
Τελεσίγραφο λοιπόν με διορία στον Πρωθυπουργό. Ήταν όλα αυτά ότι φρόντισε στη ΔΕΘ να γυρίσει στο παιχνίδι, αλλιώς έρχεται ο Κασελάκης, για όποιον δεν το έπιασε το επισημένο. Ας δούμε όμως τώρα και τι ψήφισαν στις εκλογές ή οι περιοχές που πλημμύρισαν. Δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία, όπως βέβαια και οι περισσότερες περιοχές, γι' αυτό πήρε και το ποσοστό που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά με ποσοστά ρεκόρ σε ορισμένες από τις πλημμυρισμένες. Είχαν δει το πώς η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις καταστροφές, για παράδειγμα με τις φωτιές, αλλά επέλεξαν να εμπιστευτούν ξανά τους ίδιους. Το λέω αυτό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα σχόλια μετά από τόση θλίψη και καταστροφή που επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα, όλους μας, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή νομίζω να κατανοήσουμε ότι όποιον και αψηφίζουμε θα πρέπει να τον κρίνουμε εάν είναι κατάλληλος και στα δύσκολα, όχι μόνο στα εύκολα, είναι όπως ο γάμος. Και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Παντρευόμαστε κάθε κυβέρνηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 2 εβδομάδες για να προσφερθεί η Τουρκία να μας βοηθήσει. Στην επιστολή που έστειλε ο Ερντογάν στις 13 Σεπτεμβρίου στην Σακελαροπούλου, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τα θύματα και δήλωσε έτοιμος να στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η κίνηση ήρθε μετά και το βίντεό μας, το οποίο αναδείξαμε ότι η Τουρκία δεν προσέφερε καμία βοήθεια, ούτε καν μια ομάδα διάσωσης όπως η ΕΜΑΚ που στείλαμε εμείς με τον σεισμό, ενώ για την πλημμύρα στη Λιβύη έστειλε από τις πρώτες ώρες βοήθεια. Για τα μάτια του κόσμου λοιπόν, και επειδή αποκαλύφθηκε η δήθεν φιλία με την Τουρκία, αποφάσισε ο Ερντογάν να κάνει την κίνηση και ενώ σε λίγο θα έχουμε τα 40 των θυμάτων. Επειδή αποκλείεται να απάντησε έτσι η Σακελαροπούλου στο αίτημα της Τουρκίας, το λέμε εμείς. Ο λόγος θα περάσει στον συνάδελφο Κοσμά Καραΐσκο για να μας μεταφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, αλλά να μας ενημερώσει και για το ποιον κατεβάζει εν γνώση της η Νέα Δημοκρατία στις αυτοδιοικητικές σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή, και ενώ μέχρι χθες μιλούσε για παρεμβάσεις του προξενείου και της Τουρκίας στις εκλογές μας. Αμέσως μετά θα δούμε χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές ώστε να αντιμετωπίσουμε το κατά δύναμη το νέο κύμα ακρίβειας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, αρκετές μέρες μετά από τη θεομηνία στην Θεσσαλία, εδέησε να στείλει μια επιστολή προς την ομόλογό του, την κυρία Σακελαροπούλου, στην οποία της εκφράζει τα συλληπιτήριά του, όπως και την πρόθεσή του, αν χρειαστεί, να παράσχει κάποια βοήθεια προς τους πληγέντες. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να περιμένει και τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, διότι προφανώς υπήρχε ανάγκη, αλλά αυτή η ανάγκη πολύ περισσότερο υπάρχει τις πρώτες μέρες, όχι μετά από 15 μέρες. Για παράδειγμα, στη Λιβύη, όπου υπήρξε ανάγκη, η Τουρκία είδαμε ότι μέσα σε το πρώτο 24ωρο έστειλε τρία αεροπλάνα με διασώστες. Αλλά όταν συνέβη αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, δεν είδαμε καμία απολύτως επαφή του πρόεδρου Ερντογάν με κάποιον αξιωματούχο της Ελλάδας. Δηλαδή, ενώ εμείς τότε με τους σεισμούς αμέσως προθυμοποιηθήκαμε και στείλαμε την ΕΜΑΚ, δεν πήρε κάποιος τώρα αυτές τις μέρες από την Τουρκία να πει να στείλουμε κι εμείς τη δική μας ΕΜΑΚ στη Θεσσαλία. Ενώ στη Θράκη, που έχει προφανώς στρατηγική σημασία για την Τουρκία, αμέσως θέλησαν να στείλουν στον Δήμο Κομωτινής ο μπλε συνδυασμός, ο συνδυασμός της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτός που κατεβαίνει με επικεφαλής τον Αντώνη Γραβάνη. Ο κ. Γραβάνης είναι αρκετά χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν υποψήφιος δήμαρχος και στις προηγούμενες εκλογές. Είδαμε όμως να κατεβαίνει μαζί του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο κ. Νετζάτ Αχμέτ. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάρει ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο, ένα δρόμο που πάντοτε συνάδει με αυτόν των συμφερόντων της Τουρκίας. Δηλαδή, συνεργάζεται με μια εθνικιστική εφημερίδα, είναι ο επίσημος ανταποκριτής του πρακτορείου ΤΡΤ της Τουρκίας, δηλαδή ουσιαστικά του προπαγανδιστικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας, και τώρα κατεβαίνει με την Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα για τον Δήμο Κομωτινής. Εν προκειμένου βέβαια, δεν μπορούμε να καταλογίσουμε κάποιο φταίξιμο στον ίδιο, γιατί ο ίδιος βγήκε. Υπάρχει βίντεο στο οποίο λέει ότι εγώ είμαι Τούρκος, έχω υπάρξει πρόεδρος στο παράνομο σωματείο τουρκική νεολαίας Κομωτινής και έτσι πήγα στο συνδυασμό και τους το είπα ότι θα με δεχτείτε όπως είμαι. Δηλαδή αυτό είναι το πακέτο, take it or leave it. Αυτό τους είπε. Και τον δέχτηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη,
Φυσικά και δεν φταίει εν προκειμένου ο κύριος Νετζάτ Αχμέτ. Αυτοί που τον δέχτηκαν όμως, δηλαδή προεκλογικά πριν από τις εθνικές εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξυφουλκούσε κατά του ρόλου, του άθλιου ρόλου, ομολογουμένως που παίζει το προξενείο εδώ πέρα, το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Αλλά αφού κέρδισε αυτές τις εκλογές, όταν ήρθε η ώρα των τοπικών εκλογών εδώ πέρα για το Δήμο Κομωτινής, δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατέβει δημοτικός σύμβουλος εδώ πέρα, κάποιος ο οποίος έχει απόψεις απόλυτα ταυτόσιμες με αυτές του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Εν προκειμένου, ο κύριος Νετζάτ Αχμέτ. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν το ξέρουν κάτω στην Αθήνα, διότι απλά ο ίδιος ο κύριος Νετζάτ Αχμέτ σε ραδιοφωνική του εκπομπή είπε ότι ξέρω ότι πήγε ο Γραβάνης, δηλαδή ο υποψήφιος δήμαρχος εδώ πέρα στην Κομωτινή της Νέας Δημοκρατίας, και το συζήτησε αυτό με υπουργούς κάτω στην Αθήνα. Άρα όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν και το αποδέχονται αυτό χάρη των ψήφων. Συγγνώμη, αλλά μετά δεν φταίει η Τουρκία. Εμείς φταίμε. Κοσμά, ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες. Ανάμεσα στις παροχές που θα κοπούν ή δεν θα συνεχιστούν είναι και η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα από τον Ιανουάριο, με μια εξαίρεση που μένει να δούμε ποια ακριβώς θα είναι αυτή, αλλά όπως λέγεται, για ευάλωτες ομάδες. Θεωρώ όμως ότι καλύτερα να προνοήσουμε και με τη βοήθεια και την εμπειρία του ηλεκτρολόγου Εναερίτη Διονύση Πανόπουλου θα δούμε πολύτιμες συμβουλές για να εξοικονομήσουμε το κατά δύναμη χρήματα από την χρήση οικιακών συσκευών και του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε μερικές λύσεις για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα αλλάζοντας κάποιες συσκευές στο σπίτι σας ή τέλος πάντων μειώνοντας το χρόνο λειτουργίας τους. Μπορούμε να αλλάξουμε τις εστίες της κουζίνας με επαγωγικές εστίες, οι οποίες πλέον ταιριάζουν σχεδόν σε όλες τις κατσαρόλες. Είναι πολύ σπάνιο να έχετε κατσαρόλα που δεν ταιριάζει η επαγωγική εστία. Και αυτές οι επαγωγικές εστίες μας μειώνουν γύρω στο 30% την κατανάλωση του ρεύματος. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να βάλετε ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα. Αν για οποιοδήποτε λόγο πάλι δεν έχετε τη δυνατότητα στην ταράτσα σας να βάλετε κάποιον ηλιακό θερμοσύμφωνα, μπορείτε να καταφύγετε στην λύση του ταχυθερμοσύμφωνα υγραερίου, ο οποίος επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Τέλος, και θεωρώ αυτονόητο να πούμε ότι σε γενικές γραμμές θα πρέπει να έχουμε αντικαταστήσει όλες τις λάμπες του σπιτιού μας με λάμπες τύπου LED. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι λάμπες σε μια έτσι μεγάλη κατανάλωση μπορεί να μας κάνουν να ξεπεράσουμε το όριο και να χρεωθούμε για όλες τις υπόλοιπες κιλοβατόρες σε άλλη κλίμακα. Σε γενικές γραμμές, αν έχετε γενικότερα πρόβλημα με αυξημένους λογαριασμούς στη ΔΕΗ, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι τον μετρητή που έχετε της ΔΕΗ είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μπορείτε μόνοι σας να καταλάβετε ποια συσκευή ενδεχομένως μέσα στο σπίτι σας καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Για παράδειγμα, ξεκινάτε σήμερα το πρωί και βλέπετε, εφόσον δεν κάψατε τίποτα, ότι μέχρι το βράδυ ή την άλλη μέρα το πρωί έχετε κάψει ας πούμε 10 κιλοβατόρες. Όπως για παράδειγμα στο πορτοφόλι σας ξέρετε περίπου πόσα χρήματα έχετε και αν λείψει ένα μεγάλο ποσό αμέσως μπορείτε να το αντιληφθείτε και να καταλάβετε ότι πρέπει να ανατρέξετε πίσω και να δείτε πού χάθηκε αυτό το μεγάλο το ποσό. Έτσι και στον μετρητή της ΔΕΗ θα πρέπει να έχετε πλέον μία εικόνα, εφόσον οι αυξήσεις πλέον είναι τόσο μεγάλες που μπορούν να μας φέρουν έτσι και μία οικονομική καταστροφή θα έλεγα. Οπότε να ξέρετε πού ενδεχομένως τις προηγούμενες ημέρες ή ώρες καταναλώθηκαν αυτές οι κιλοβατόρες που απορείτε πώς τέλος πάντων καταναλώθηκαν. Αν πραγματικά δεν μπορείτε να εντοπίσετε σε δεύτερο χρόνο τη συσκευή η οποία καταναλώνει την περίσσια ενέργεια και υποπτεύεστε ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει, τότε μπορείτε να αγοράσετε ένα μετρητή ψηφιακό ράγας του πίνακα και να ζητήσετε από έναν ηλεκτρολόγο να σας τον εγκαταστήσει, ώστε να δείτε αν συμφωνούν οι μετρήσεις σε σχέση με τις μετρήσεις του μετρητή έξω της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, με την επιλογή του μετρητή ράγας του ψηφιακού, θα μπορείτε να κάνετε αυτό που σας είπα πολύ πιο απλά, γιατί κάποια ρολόγια είναι σε δύσκολη θέση και ενδεχομένως να μην μπορείτε να βγαίνετε όλες τις ώρες έξω. Βλέποντας τον μετρητή τον ψηφιακό ράγας που θα έχετε, θα μπορείτε να βλέπετε ποια συσκευή ενδεχομένως τραβάει περισσότερο ρεύμα. Αυτές οι συσκευές, συνήθως οι μετρητές δηλαδή, έχουν και ένα παλμό με ένα λαμπάκι
που αντιστοιχεί στο μαύρο το σημάδι που υπάρχει στο δίσκο που περιστρέφεται στο ρολόι της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπετε και τον παλμό να αναβοσβήνει πιο έντονα, πιο γρήγορα δηλαδή, τότε μπορείτε να καταλάβετε εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποια ενεργοβόρα συσκευή αναμένη. Οπότε και με πιο απλό τρόπο, χωρίς να κοιτάτε ψηφία και τέτοια πράγματα, μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο πλέον να το έχουν όλα τα σπίτια. Συνήθως όλα τα ενοικιαζόμενα έχουν έναν τέτοιο μετρητή, για να μπορούν να ξεχωρίσουν οι ιδιοκτήτες τους περίπου ποιο σπίτι είναι αυτό που καταναλώνουν περισσότερο, οπότε να δουν ποια συσκευή ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποια διαρροή ή έχει γίνει πιο ενεργοβόρα. Εύχομαι πραγματικά να σας φώτισα και να έλυσα κάποια προβλήματα και κάποιες απορίες που τυχόν είχατε σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων όσο αφορά τις συσκευές σας. Ευχαριστούμε Διονύση για τα χρήσιμα και πρακτικά μυστικά. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, είναι πολύ απλό, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Αμέσως μετά πατήστε και το καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Αν έχετε γραφτεί ήδη, πρέπει να ελέγξετε αν παραμένετε γραμμένοι και αν κάνετε σωστά τη διαδικασία. Από εμένα μια καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια χαρά. Thank you.